Μεγάλη ήταν η κίνηση στους δρόμους της Πάτρας την Κυριακή. Όμως οι εισπράξεις δεν ήταν αντίστοιχες στα εμπορικά καταστήματα. Τα μηνύματα δεν ήταν αισιόδοξα. Απλά πήραμε πολλές υποσχετικές. Δεν υπήρχε η κίνηση που περιμέναν, σαν όπως είναι πάντα η τελευταία Κυριακή του χρόνου, η οποία είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντική για τη συνέχεια. Τώρα όμως πιστεύουμε ότι μόλις καταβληθούν και τα δώρα, θα αναθερμανθεί πάλι η αγορά. Πάντως, σαν Κυριακή δεν ήταν τίποτα αξιόλογο. Δηλαδή, τι έκανε ο κόσμος περισσότερο, κοίταζε και δεν ψώνιζε? Οι περισσότεροι κοίταζαν να κάνουν ακόμα, συνεχίζουν και κάνουν έρευνα αγοράς και θα έρθουν. Έλεγαν ότι κοίταζαν κάποια πράγματα, μόλις πάρουμε το δώρο θα έρθουμε να ψωνίσουμε. Δεν ήταν αυτό που λέμε η μέρα γεμάτη στα ταμεία. Είχε πάρα πολύ κόσμο, πραγματικά, ο καιρός βοήθησε, αλλά το τελικό στο ταμείο δεν ήταν το προσδοκόμενο. Πότε θα έχετε μια σαφή εικόνα, δηλαδή από Πέμπτη ίσως ξεκαθαρίσει η εικόνα? Νομίζω ναι, μέχρι την Πέμπτη η Παρασκευή που είναι και η παραμονή, εκεί θα κορυφωθούν πια, οπότε θα έχουμε και την πλήρη εικόνα της αγοράς. Σε σχέση με τα είδη που στρέφονται οι περισσότεροι καταναλωτές, ο κ. Ζαφυρόπουλος τονίζει. Οπωσδήποτε στα αναγκαία, αλλά περισσότερο είναι τα δώρα τα οποία αυτές τις μέρες συνηθίζεται να κάνουμε και ιδιαίτερα στους μικρούς μας φίλους. Γιατί η γιορτή των Χριστουγέννων, όπως ξέρουμε, είναι ειδικά για τα παιδιά. Και δωράκια που ανταλλάσσουν, γιατί μάλλον θα γίνουν επισκέψεις πάρα πολλές σε σπίτια. Οπότε γι' αυτό προχωράει ο κόσμος και παίρνει κάποια δωράκια έτσι συμβολικά που θα πάει σε κάποιο σπίτι. Βοηθάει, πιστεύετε, και ο καιρός έχει παίξει κάποιο καθοριστικό ρόλο στην αγορά? Ο καιρός παίζει πάντα το ρόλο του. Απλά μπορεί να μεταφερθεί μια μέρα συν, μια μέρα πλην. Αλλά όποιος είναι να ψωνίσει και έχει τα χρήματα, αυτό είναι και το ζητούμενο. Εάν τα χρήματα το φτάνουν για να προχωρήσει σε αγορές. Βλέπουμε τελευταία όμως με τις μεγάλες αυξήσεις πηγαίνει συνεχώς μειούμενο το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών. Υπάρχει περίπτωση και για να δούμε προσφορές μέσα στα Χριστούγεννα? Δεν νομίζω, γιατί δεν υπάρχει η μεγάλη επάρκεια των προϊόντων. Έχουν αρχίσει σιγά σιγά και παραδοτούνται πολύ μικρές ελλείψεις. Όμως υπάρχουν ελλείψεις σε κάποια πράγματα. Δεν υπάρχει επανάληψη, που πάντα ξέραμε ότι θα μπορέσουμε να βρούμε κάποια πράγματα, να επαναλάβουμε και εμείς σαν καταστήματα. Τώρα βλέπεις ότι είναι οριακά τα πράγματα και από τον καινούριο χρόνο νομίζω πως θα έχουμε και μικροελλείψεις στην αγορά. Για το ενδεχόμενο να κάνουμε εκπτώσεις με ελλείψεις σε προϊόντα, η άποψη του Προέδρου του Εμπορικού Συλλόγου είναι ότι... Αυτό είναι σίγουρο, εκεί τοποθετούμε κι εμείς, ότι θα αρχίσουν οι ελλείψεις στην περίοδο των εκπτώσεων. Δεν θα υπάρχει επαρκής ποσότητα. Αλλά αναμένουμε. Να δούμε όμως, πρώτα πρέπει να τελειώσει η χριστουγεννιάτικη περίοδος, αυτή η εορταστική, για να δούμε τις ελλείψεις και να δούμε τότε αν θα έχουμε.